Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας όσοι θέλουμε με τη χάρη του Θεού από τη σελίδα 586. Είναι παροιμίες του Σολομώντος, γάμα κεφάλαιο. Παροιμίες, γάμα κεφάλαιο, 586 σελίδα. Υιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ας φυλάτει τας εντολάς μου. Διότι μακρότητα ημερών και έτης ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθέσει εισέ. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλων σου. Εχάραξαν ο αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάριν και ευνίαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Εν πάσες τα σωδή σου, αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μη έλουσης εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριο από τον υπαρχόντο σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου και θέλουσι εμπλιστεί εις τα αποθήκες σου από αυθονίας και ελληνή σου θέλουσι εγχυλίζει από νέο ίνων. Υιέ μου, μη καταφρώνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ο Κύριος ελέγχει όν την αγαπά, καθώς και ο πατήρ των ιών εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησιν σύνεσιν, διότι το εμπόριο αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριο του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Αμήν. Μέχρι εκεί, αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό. Παροιμίες του Σολομώντος, και όπως ξεκινάει, αδελφοί, το πρώτο κεφάλαιο, ευχαριστούμε το Θεό, όπως ξεκινάει αυτό το βιβλίο, μας εξηγεί βέβαια ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, γιατί είναι ωφέλιμος στον άνθρωπο, γενικά του Θεού, αδελφοί, να διαβάζει τις παροιμίες. Και είναι καλό, αδελφοί, γιατί μας τα έδωσε αυτά ο Θεός, και λέει πολύ ωραία εδώ, ευχαριστούμε τον Θεό, ο άνθρωπος αυτός, λέει παροιμίες Σολομώντος Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ιούδα, δια να γνωρίσει τις σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως. Εξηγεί το λόγο τώρα γιατί είναι καλές οι παροιμίες, αδελφοί, γιατί μας τις έδωσε ο Ιησούς Χριστός και γιατί, αδελφοί, πρέπει είναι καλό να τις μελετούμε, να τις διαβάζουμε, αδελφοί. Αυτές τις παροιμίες, αδελφοί, δεν τις έβγαλε από το μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, ο Σολομώντας. Όχι. Ήταν η σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η σοφία από τον ουρανό που κατέβηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, αδελφοί, που δεν υπήρξε, λέει, άλλος άνθρωπος στη γη με τέτοια σοφία, αδελφοί, και σύνεση, ευχαριστούμε τον Θεό, και ούτε θα υπάρξει, λέει. Αλλά μελετώντας αυτές τις παροιμίες και το λόγο του Θεού, αδελφοί, μας βοηθάει όμως, τι να κάνουμε, όπως λέει, να γνωρίσουμε τη σοφία, να γνωρίσουμε παιδεία, να εννοήσουμε λόγος φρονήσεως, για να λάβουμε διδασκαλίας συνέσεως, λέει, δικαιοσύνης, κρίσεως και ευθύτητος. Τι ωραία στοιχεία, αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό. Δια να δώσει, λέει, νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωση. Ναι, ευχαριστούμε το Θεό. Ο σοφός, λέει, ακούων θέλει γίνει σοφότερος. Αλλά και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Μας εξηγεί τώρα τον πλήρη λόγο, αδελφοί, είναι ωραία για να διαβάζουμε τις παροιμίες, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως τώρα ποια είναι αυτή η σοφία, σήμερα για μας, εγώ, εσύ, όλοι μας, ποια είναι αυτή η σοφία, αδελφοί, όπως λέει στον Ιάκωβο, εάν τις είναι ελεπής σοφίας, ας ζητάει, λέει, παρά τον Θεό, λέει. Από τον Θεό θα ζητάμε σοφία, αδελφοί, και αν ρωτήσουμε τώρα, πώς θα καταλάβω, αδελφέ, ότι αρχίζω και γνωρίζω σιγά σιγά τη σοφία του Θεού,
Γιατί η σοφία του Θεού, αδελφοί, έχει αποτελέσματα. Έχει καρπό, φαίνεται, να το πούμε έτσι, η σοφία του Θεού. Φαίνεται, αδελφοί, ο σοφός ο άνθρωπος φαίνεται. Και ξεκινάει βέβαια ο Σολομώντας με το 7 εδάφιο, πώς ξεκινάει η σοφία του Θεού, από το α, και λέει αρχή σοφίας, το αρχή, το α, αρχή, από πού ξεκινάμε, από το α. Η αρχή της σοφίας είναι, λέει, φόβος Κυρίου, αλληλούια. Από εκεί θα ξεκινήσει ο άνθρωπος του Θεού, θέλω να αποκτήσω σοφία, θέλουμε, αδελφέ, θα αρχίσω από το πρώτο, να αρχίζω να σέβομαι και να φοβάμαι το Θεό. Αυτή είναι η αρχή σοφίας, λέει, φόβος Κυρίου. Γιατί, λέει, οι άφρονες, αυτοί που δεν φρονούν δηλαδή αυτό, δεν φρονούν αυτό το εδάφιο, δεν θέλουν δηλαδή να φρονήσουν και να πούνε δεν θέλω να φοβάμαι τον Θεό, δεν θέλω να σέβομαι τον Θεό, τι γίνεται, λέει, καταφρονούσι, λέει, τη σοφία και την διδασκαλία. Είναι άφρονας όμως αυτός που καταφρονεί τη σοφία του Θεού και τη διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο θησαυρό που μας έδωσε ο Κύριος στα χέρια μας. Αδελφοί, στα ντουλάπια μας, παντού έχουμε γραφές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπου και να δούμε μέσα στα σπίτια των χριστιανών, αδελφοί, υπάρχουν γραφές. Υπάρχει το Ευαγγέλιο, υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Αλλά ποια είναι τώρα η σοφία για μας, αδελφοί? Πώς θα γνωρίσουμε τη σοφία, είπαμε? Είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Είναι η σοφία για μας, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του, αδελφοί. Και όσο πιο πολύ, αδελφοί, εντρυφώ μέσα στο Λόγο του Θεού, με τον φόβο όμως του Κυρίου, εκεί αρχίζει, αδελφοί, και αποκτάει ο άνθρωπος του Θεού σοφία. Εκεί αρχίζει ο Θεός να τον διδάσκει, να του δίδυνει τη διδασκαλία του, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι εδώ, λέει, στο γάμα κεφάλαιο ξεκινάει, γίνεται τώρα, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, μία προτροπή από τη σοφία του Θεού, από τον ίδιο τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό σήμερα για μας. Και τι λέει? Μη λησμονείς, λέει, τους νόμους μου, μη τους ξεχάσεις, τους νόμους μου, το Ευαγγέλιο μου, αυτό που ήρθε στη ζωή σου, αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα που ήρθε και σε σένα, αδελφέ, και σε σένα, αδελφή, την ημέρα της νυφόεμψεώς, όταν σου μίλησε ο Κύριος, τι σου είπε? Παιδί μου, σ' αγαπάω και σε συγχωρώ, αλληλούια, και θέλω να είσαι πάντοτε μετεμού, αλληλούια. Μη λησμονήσεις, λέει, αυτόν τον λόγο, μη λησμονήσεις τον νόμο μου. Και μας δίνει και άλλα πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ωραία παραδείγματα, ωραίοι νόμοι, ευχαριστούμε, ωραίες εντολές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αλλά τι λέει? Μη τους λησμονήσεις. Και τι να κάνω? Και η καρδία σου, λέει, ασφυλάται τα εντολάς μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Άρα, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού φυλάτεται μέσα στην καρδιά μας, όχι στο μυαλό μας. Μπαίνει, ναι, μεν από τα αυτιά αυτά, το επεξεργάζεται η διάνοιά μας, γιατί ο Θεός ανοίγει τη διάνοια, αδελφοί, για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, για να εννοήσουμε τη σοφία του Θεού. Και όταν ανοιχτεί η διάνοια, αδελφοί, κατεβαίνει στην καρδιά μας ο Λόγος αυτός. Και εκεί μένει. Αλληλούια. Και εκεί είναι καλό να μένει. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό, λέει, να τον φυλάτω μέσα στην καρδιά σου. Ποιος το κάνει όλο αυτό το έργο, αδελφοί? Ποιος, δηλαδή, έρχεται και αυτό το πρωινό να ποτίσει την καρδιά σου, αδελφέ? Ποιος? Η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, έρχεται να βάλει το Λόγο του ξανά μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γιατί? Για να τον φυλάξεις, για να τον προστατεύσεις, το Λόγο του Θεού, να μην τον ξεχάσουμε, αδελφοί, και να φέρουμε καρπό, να αποκτήσουμε σοφία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι, λέει, μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθέσει είσαι. Και αυτό είναι μια αλήθεια, αδελφοί, μεγάλη αλήθεια. Μα θα μου πεις κάποιος, αδελφέ, που φεύγει νέος εν Κυρίω, υπάρχουν μέσα στη ζωή πολλές εξαιρέσεις. Αλλά ο Λόγος του Θεού, η υπόσχεση του Θεού, για αυτό που λέει τη μακρότητα των ημερών, δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο πάνω σε αυτή τη γη, αδελφοί. Αλλά η μακρότητα των ημερών είναι η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα που εξασφαλίζει, αδελφοί, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό, πράττοντας αυτόν τον λόγο και φυλάττοντας το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας, τι μας εξασφαλίζει? Την αιωνιότητα.
Αυτό είναι το συμφέρον για μας, αδελφοί. Η μακρότητα των ημερών είναι ωραία να ζούμε και εδώ. 70, 80 νευροστία, και όταν περάσουμε τα 80, ευχαριστούμε τον Θεό, το λέμε πολλές φορές. Το έλεγαμε στο χωριό, αυτός πήγε στα 100, ξέχασε να πεθάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πάλι. Και ο Μαθουσάλλας, αδελφοί, 969 χρόνια έζησε, λέει, και πώς τελειώνει το εδάφιο. Και απέθανε, αλληλούια. Πέθανε. Μα 900, πέθανε, ήρθε η ώρα του, τελείωσε. Και 1000 χρόνια να θέλουμε να ζήσουμε σε αυτή τη γη, αδελφοί, στο τέλος θα λέει Δημήτρης Κότιος απεβίωσε 1000 ετών. Έτσι δεν θα πούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά για μας ποια είναι τώρα η μακρότητα ημερών, αδελφοί? Η αιωνιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού, τι, να μας προτρέψει, να μας βοηθήσει, να μας οδηγήσει, να μας πει μην ξεχνάτε τους νόμους μου, παιδιά μου, μην ξεχνάτε το Ευαγγέλιο μου στη ζωή σας, στην καρδιά σας, γιατί αυτός ο λόγος σας υποσχέται ότι θα σας φέρει σε μένα κοντά, αλληλούια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και θα έχουμε και ειρήνη, και αυτό είναι αλήθεια, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος του Θεού φυλάτει τον φόβο του Κυρίου μέσα του. Γιατί έτσι ξεκινάει η Σοφία, είπαμε, έτσι, μην το ξεχνάμε, και όλα τα άλλα. Αλλά από εκεί θα ξεκινήσω. Ο χριστιανός πραγματικά, δηλαδή, όταν φυλάει το φόβο του Κυρίου και φυλάτει τα εντολάς του Κυρίου, αδελφοί, έχει ειρήνη. Αποφεύγει πολλά, αδελφοί, πολλές φορές ο χριστιανός όταν διατηρεί μέσα του το φόβο του Κυρίου. Όταν ξέρω σε μια κοινωνία, παράδειγμα, έξω, όπου και να βρίσκομαι, αδελφοί, για ποια ειρήνη, για την ειρήνη με τους ανθρώπους. Πώς λέει, να έχουμε ειρήνη, λέει, με τα πάντων των ανθρώπων. Πώς θα την αποκτήσω αυτή την ειρήνη? Πώς θα μπορέσω να επιχειρήσω να έχω ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, αδελφοί? Μόνον όταν φυλάω αυτό που διαβάζουμε, τις εντολές του Κυρίου. Μόνο όταν μπορώ να φυλάξω, αδελφοί, τη σοφία του Θεού μέσα μου, και μπορούμε πολλά να αποφύγουμε. Λέει σε ένα άλλο μέρος στις παροιμίες, ο φρόνιμος, λέει, ο φρόνιμος, που είναι φρόνιμος, όχι μόνο ήσυχος φρόνιμος, που φρονεί τα του Θεού, που έχει σοφία Θεού, βλέπει, λέει, το κακό και κρύπτεται. Κρύβεται. Δεν πάει εκεί πέρα, θα του τα πω τώρα, τι λες τώρα, εμένα με πρόσβαλες? Ένα μου είπες, 15 θα σου πω. Αυτή είναι η σοφία ανθρώπινη όμως. Που λέει ζώδης, δαιμονιώδης. Μια σοφία που δεν ταιριάζει με τον Θεό. Και τι γίνεται τότε? Χάνω την ειρήνη του Θεού. Αλληλούια. Χάνω την ειρήνη. Γι' αυτό λέει ότι θα έχω ειρήνη μέσα στη ζωή μου, φυλάτοντας τον φόβο του Κυρίου, αδελφοί. Μπορεί πολλά να αποφεύγεις, αδελφέ και αδελφοί. Σκέψω τη ζωή σου, να σκεφτώ τη ζωή μου, στο περιβάλλον που ζω, στην εργασία που είμαι, ό,τι και να κάνω μέσα στη ζωή μου. Έχω ειρήνη με τον εαυτό μου? Έχω ειρήνη με τον Θεό? Έχω ειρήνη με τους συνανθρώπους μου? Να το πω καλύτερα, έχω ειρήνη με τον πλησίον μου? Μα με πειράζει συνέχεια, αυτός φταίει. Έτσι λέμε πολλές φορές όταν χάνουμε την ειρήνη. Αυτά δεν λέει όμως το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι να διατηρώ εγώ για τους συνδέσμους της ειρήνης, την ενότητα του πνεύματος. Από μένα εξαρτάται. Εγώ αν θέλω, αδελφοί, θα χάσω την ειρήνη μου, και εγώ αν θέλω θα τη διατηρήσω. Οι παράγοντες, οι εξωτερικοί, υπάρχουν βέβαια. Ο διάβολος θέλει, τι, και την ειρήνη μας να κλέψει και να μας ρίξει από την πίστη, να μας πήρει, τι, όχι αγαθή συνείδηση, αλλά να μολύνει τη συνείδηση του χριστιανού, και να χάσουμε όλη την ειρήνη, να χάσουμε όλη την ευλογία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πρέπει να κοιτάξει ο καθένας για τον εαυτό του, όπου και να βρίσκομαι, σε μια κοινωνία, σε ένα αυτό, μαλώνουμε τους πάντες? Αφού όλοι φταίνε, δεν θα μαλώνω, αδελφέ? Για βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί, μήπως φταίς εσύ? Δεν μπορεί. 10 άτομα και μια ζωή εσύ είσαι το σκάνδαλο? Κάτι συμβαίνει. Δεν, αδελφοί? Δεν μπορεί μια ζωή όλοι να έχουμε ειρήνη, να οριζόμαστε, και το ένα άτομο όπου να σταθεί και όπου να βρεθεί να μαλώνει. Είτε μέσα στην εκκλησία, είτε έξω από την εκκλησία, όλα να του φταίνε. Τότε τι πρέπει να κάνει? Να συγκεντρωθεί και να πει κάτι γίνεται με μένα. Δεν μπορεί να έχω μια ζωή ταραχή στη ζωή μου. Ο διάβολος με πειράζει, αδελφέ. Ρίχνουμε συνέχεια στον κόκορα όλα. Ο διάβολος αυτός. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Ας τον αφήσουμε αυτό να. Εγώ δεν την κάνω τη δουλειά μου. Αλληλούια. Θα δω τον εαυτό μου επιτέλους. Να δω τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να διατηρώ την ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί παρακάτω θα δούμε, αδελφέ, ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Και συνεχίζουμε και τι λέει. Έλεος
και αλήθεια, αυτές είναι τώρα όλες προτροπές από τη σοφία του Θεού, αδελφοί. Το έλεος, η αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπουση. Να μην μας εγκαταλείπουν αυτά, αδελφοί, μέσα από την καρδιά μας. Το να έχουμε έλεος, να ελεούμε, να έχουμε την αλήθεια, να αγαπάμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, να αγαπάμε την αλήθεια και σε μια κατάσταση που βλέπουμε γύρω μας, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δέσον αυτά, και όχι μόνο μέσα στην καρδιά μας, αλλά τι, να τα δέσω, λέει, και στον τράχυλό σας, εδώ, να τα βάλω εδώ. Αλήθεια και έλεος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και χάραξε αυτάς, λέει, επί την πλάκα της καρδίας σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα γίνει αυτό, θα πει κάποιος, να πάρω ένα μαχαίρι και να αρχίσω να χαράζω την καρδιά μου, Πνευματικά εννοείται, βέβαια, αδελφοί, όλα αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, να τα χαράζουμε, να τα διατηρούμε μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και το έλεος του Κυρίου και την αλήθεια του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και λέει στο... Ούτω θέλει σε βρει, λέει, χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Θα δούμε κάποια άλλα εδάφια από όλο το λόγο του Θεού, αδελφοί. Τι θέλει να μας πει εδώ, ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεις χάρη, θα βρούμε εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είτε στον Θεό μπροστά, είτε με τους ανθρώπους, όταν δεν βρίσκω χάρη, όταν δεν βρίσκω εύνοια, όταν είμαι συνέχεια στη τριβή, όταν είμαι συνέχεια στο να μαλώνω με κάποιον, να υπάρχουν έρηδες, πρέπει να το ψάξω, να δω κάτι γίνεται. Άλλο να με βάζει ο Θεός σε δοκιμασία, εκεί πρέπει να το διακρίνω. Άλλο πρέπει να περνάω μια παιδεία, και άλλο γιατί, αδελφοί μου, δεν μπορώ να κρατήσω, πώς λέει, φυλακή τη γλώσσα μου, γιατί έχω μεγάλη γλώσσα, και αρχίζω να μαλώνω με όλους. Εκεί τότε πρέπει να δω, να δω κάτι γίνεται. Χάνω την εύνοια του Θεού, αλλά και των ανθρώπων. Τα συνδυάζει αυτά ο Λόγος του Θεού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, να δείτε τι λέει μια πολύ γνωστή ιστορία, γιατί έτσι το λέει ακριβώς, στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, παιδί του Ιακώβ, ξέρουμε την ιστορία, αδελφοί, ο Θεός του έδειξε τα ενύπνια, του μίλησε για το μέλλον του, για το μέλλον της οικογένειάς του, τα είπε αφού ήταν μικρό παιδί στον πατέρα του, μέχρι και ο πατέρας του όμως του λέει να τα φυλάξεις, αλλά είχε αμφιβολίες, Τι λέει, η σελήνη και ο ήλιος θα προσκυνήσουνε, τον Ιωσήφ. Αυτά έδειξε ο Θεός όμως, Και πράγματι οι αδελφοί του, καθώς τον εμίζησαν, τον εζήλεψαν, πέρασε τα δεινά όλα, τον πούλησαν και έφτασε στην Αίγυπτο. Θα πει κάποιος, μα το παιδί αυτό, Άγιο, φύλατε τα σεντολάς του Κυρίου, αλλά και του πατρός του, του Ιακώβ, και τα πέρασε όλα αυτά τα δεινά. Πού είναι η εύνοια του Θεού? Θα δείτε τώρα πού είναι η εύνοια, και την ξέρουμε. Πουλήθηκε και έφτασε, αδελφοί, στο σπίτι, ευχαριστούμε τον Θεό, εκεί πέρα του Πετεφρή. Έφτασε στο σπίτι του Πετεφρή και λέει στο 2, στο λάμδα θήτα, και είτε ο Κύριος μετά του Ιωσήφ και είτε ο άνθρωπος ευωδούμενος. Δέστε εδάφιο τώρα. Τον ευωδούνε ο Κύριος. Πού, στη σκλαβιά? Ας το σκεφτούμε λίγο. Πού πάει να γίνει υπηρέτης σε ένα σπίτι και ο Θεός τον ευωδώνει? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ακόμα και μέσα στην ταλαιπωρία του, αδελφοί, ο Κύριος ήτανε μαζί του. Γιατί όμως? Γιατί είχε ένα σχέδιο. Ναι? Η σοφία του Θεού, αδελφοί, δεν είναι η σοφία η ανθρώπινη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι άνθρωποι, εμείς θέλουμε την ευρυχωρία μας. Οι άνθρωποι θέλουμε την καλοπέρασή μας για να φτάσουμε, αδελφοί, εκεί που νομίζουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, η σοφία του Θεού μας διδάσκει κάτι άλλο. Αδελφοί, τι μας διδάσκει? Ότι θα περάσω από την παιδεία του Κυρίου όλοι οι Άγιοι άνθρωποι. Μέσα από τη Γραφή θα πάρουμε τα παραδείγματα που ο Θεός τους ύψωσε, που εργάστηκε, που τους έδωσε χαρίσματα, που τους έδωσε διακονίες αργότερα, ευχαριστούμε τον Θεό μετά τον Χριστό. Τι γίνεται? Όλοι περάσαν από παιδεία, αλληλούια. Και ο Θεός, λέει, ευόδωνε τον Ιωσήφ. Λέει σε άλλο σημείο, αδελφοί, παρακάτω, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ο Κύριος, λέει, τι έκανε? Μετά το ότι ο Ιωσήφ, λέει, επέχαινε σε αυτόν έλεος. Και έβρε, λέει, χάριν έμπροσεν του αρχιδεσμοφύλακος.
Και λέει παρακάτω, διότι ο Κύριος ήτο μετά αυτού και ο Κύριος ευόδωνεν ως αυτός έκαμνε μέσα στη φυλακή. Τον πήρε στο σπίτι του ο Πετεφρής, η γυναίκα του, επειδή λέει πολύ ωραία ήταν, λέει ευόδης όμορφος ο Ιωσήφ, ήθελε να κοιμηθεί μαζί του. Ήθελε να του ρίξει σε αυτή την παγίδα της αμαρτίας αυτής. Αλλά είπε πολύ όμορφα, εγώ λέει, είναι απαγορευμένο να το κάνω αυτό στο σπίτι του Κύριό μου του Πετεφρίε. Μου έδωσε σε όλα να είμαι υπεύθυνος, αλλά όχι στην οικογένειά του, όχι στη γυναίκα του. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, λέει, δεν μπορώ να πράξω, λέει, τούτο μέγα κακόν σε ποιόνα και να αμαρτήσω, λέει, ενώπιον του Θεού. Αυτή ήταν η απόφασή του. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, του λέει. Να το πούμε, δεν ξέρω και πώς τη λέγανε, Πετεφρίνα, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, όχι, αλλά και ανθρώπινα, λέει, δεν μπορώ να προσβάλλω τον Κύριό μου, τον Πετεφρί, που με πήρε, μου έδωσε όλη αυτή την ευρυχωρία εδώ μέσα, αλλά και ενώπιον του Θεού, δεν μπορώ να κάνω αυτό το μεγάλο κακό, αυτή την αμαρτία. Και τι έγινε, ο Θεός τον ευόδωνε, ο Θεός τον έδινε έλεος. Περίεργα πράγματα, Και δεν φτάνει αυτό, έγινε όλο το σκηνικό, τον έριξε το ψέμα, πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ. Και τώρα αρχίζει η λογική του ανθρώπου, πώς τον ευωδώνεις Κύριε. Από το κακό στο χειρότερο πάει, τα ανθρώπινα μάτια, η ανθρώπινη λογική, ναι άμα το πάρεις έτσι ναι. Από την ευρυχωρία στάθηκε στο θέλημα του Θεού και βρέθηκε φυλακή. Μα τι περίεργα πράγματα είναι αυτά. Αλλά το εδάφιο πάντοτε αυτό λέει, και ο Θεός ευόδωνε τον Ιωσήφ και μέσα στη φυλακή. Και ό,τι έκαμνε, λέει, ευλογούσε τα χέρια του. Περίεργα πράγματα. Κι όμως αυτή είναι η σοφία του Θεού. Αυτό θέλει να μας διδάξει. Ότι θα βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού, αδελφοί μας, και ενώπιον των ανθρώπων. Και βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό θα δει σήμερα, αδελφέ. Θα δούμε αυτό σήμερα. Το τελικό αποτέλεσμα. Πού κατάντησε ο Ιωσήφ να βρίσκεται, αδελφοί, Δίπλα στο Φαραώ, δεύτερος του Φαραώ. Αυτή ήταν, αδελφοί, η μισθαποδοσία του Θεού, που ήταν συνεχόμενα ο Θεός μαζί του. Αλλά επειδή στάθηκε με αυτή τη σοφία, στάθηκε με αυτή τη σταθερή απόφαση ότι να μην κάνω κακό στον εαυτό μου αλλά και στον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό αυτή την αμαρτία, ο Θεός τον ευόδωνε πάντοτε, αλλά και τον ευόδωσε και του έδωσε, αδελφοί, αυτό το μεγάλο δώρο. Πάρε τώρα, να στέκεσαι δίπλα σε ένα βασιλιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θα γίνει σε εμάς. Αυτό θα γίνει σε εσένα, αδελφοί. Η ώρα της αρπαγής, όταν θα έρθει ο μεγάλος βασιλιάς, αλληλούια, θα σου πει, έλα κάτσε εδώ τώρα, δίπλα στο βασιλέα των βασιλέων, δίπλα στον Κύριο των Κυρίων, αλληλούια. Τώρα μπορεί να ταλαιπωρήσει, αδελφέ. Τώρα μπορεί να περνάς τα δεινά όλα αυτά που νομίζουμε, καμιά φορά ότι είναι πολύ βαριά κι όντως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ας σταθούμε, αδελφοί, εκεί. Ας σταθούμε με τη χάρη του Θεού στις εντολές του Κυρίου, στη σοφία του Θεού. Γιατί μέσα σε αυτή την πορεία ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Αμήν. Δεν μας αφήνει, αδελφοί. Αμήν. Αλληλούια. Πάντοτε θα σε ευωδώνει. Πάντοτε θα βρίσκεις έλεος, αδελφοί, μεταξύ Θεού αλλά και ανθρώπων. Μια στιγμή μπορεί να φαίνεται να αδικήσει μέσα στους ανθρώπους. Αλλά όταν σταθείς στην αλήθεια και στο έλεος όπως διαβάσαμε, ο Θεός θα έρθει και θα σε υψώσει. Ο Θεός θα έρθει και θα σε δικαιώσει, αδελφέ. Δεν θα καταλάβεις πώς θα βρεθείς από αυτούς που κάποτε σε χλεβάζανε, σε κοροϊδεύανε, είτε στο χώρο της εργασίας σου, είτε στην τάξη, για τα παιδιά μιλάω πάνω στο σχολείο, είτε όπου και να βρισκόμαστε. Όταν στεκόμαστε, αδελφοί, στο φόβο του Κυρίου, σε αυτόν τον αγώνα να διατηρούμε την ειρήνη, έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και υπερασπίζεται το παιδί του, αδελφοί. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και το πιστεύουμε ότι πολλοί έχουμε να πούμε τέτοιες ομολογίες μέσα στη ζωή μας. Πόσες φορές ο Θεός, αδελφοί, επέτρεψε να περάσουμε δυσκολίες, αλλά όταν μένουμε να σου δώσει ο Θεός αυτό που πράγματι το είχες ανάγκη και το αξίζεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι ο Θεός είναι αυτός, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε, αδελφοί. Και λέει και σε άλλο σημείο, άμα θέλουμε να το δούμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμα και για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, όταν ο Κύριος ήταν παιδί,
όταν ο Κύριος ήταν 12 ετών. Λέει στην 903 και ο Ιησούς λέει προέκοπτεν εις την σοφίαν, βλέπουμε αδελφοί, πάλι για σοφία, και ηλικίαν, μεγάλων αδελφοί, και πνευματική αλλά και τη φυσική ηλικία, και τι, και χάριν παρά Θεού και ανθρώπης. Βλέπουμε αδελφοί, μαζί πάνε αυτά. Ευχαριστούμε το εδώ. Βρήκε χάρη και στον Θεό αλλά και ανθρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αδελφοί, και λέει και στους Ρωμαίους κάτι, αδελφοί, παρόμοιο για αυτό που διαβάζουμε στη 1005 σελίδα, που λέει ότι ας μη βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, επειδή ο δουλεύων εν ταύτης των Χριστών ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Σημαίνει ευημερώ, πετυχαίνω, αναπτύσσομαι πνευματικά και μέσα στον κόσμο αυτός ο άνθρωπος που κρατάει στην καρδιά του εν πνεύματι Αγίου τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη χαρά και την αλήθεια που διαβάσαμε στις παροιμίες, αδελφοί. Και τότε τι γίνεται στον άνθρωπο του Θεού, ευδοκιμεί στον Θεό αλλά και παρανθρώπης, στον κόσμο αυτόν, αδελφοί, προκόβουμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό και βλέπουμε πραγματικά ότι ο Θεός υψώνει τα παιδιά του, αδελφοί. Πόσες φορές ακούμε ανάμεσά μας, πόσες φορές το ακούμε, αδελφοί. Αδελφοί, από την εργασία μου, τα αφεντικά μου είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου. Δεν μπορούν χωρίς εμένα, δεν μπορούν, θέλουν να μείνω, με κρατάνε με το ζόρι. Ποιος θα κάνει αυτά, αδελφοί, η αξία μας, μη γέννητο, το μπόι μας, δεν είναι όλοι ψηλοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ο Κύριος, αδελφοί, είναι αυτός ο φόβος που διατηρείται μέσα στην καρδιά μας, είναι ο φόβος, αδελφοί, που δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τους εργοδότες μας, αλλά θέλουμε να δουλεύουμε ως εις τον Κύριον, αδελφοί, δεν λέει. Και όταν το κάνουμε αυτό, έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και ευωδώνει. Πώς ευωδώνει, ξέρετε, από το πουθενά μπορεί να σε φωνάξει στο γραφείο σου το αφεντικό, επειδή βλέπεις ότι εργάζεσαι σωστά και σου λέει, σε βλέπω, εργάζεσαι, όχι όπως τους άλλους, γι' αυτό και εγώ επειδή θέλω να σε βοηθήσω, σου αυξάνω το μισθό. Και λες τώρα τι έγινε, δεν πήγα να ζητήσω αύξηση. Αυτά κάνει ο Θεός όμως. Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό και παρά τους ανθρώπους ευδοκιμεί ο άνθρωπος του Θεού όταν διατηρεί αυτά τα λόγια, αδελφοί, μέσα στην καρδιά του, όταν διατηρεί τον Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έλπιζε, λέει, επί τον Κύριον εξ όλης της καρδίας σου και μην επιστηρίζεσαι, συγγνώμη, εις τη σύνεσή σου. Εδώ μας λέει κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ σωστό, αδελφοί, που λέει ότι ο άνθρωπος, ο φυσικός οίκιο που νομίζει ότι έχει σύνεση και σοφία, ας μην στηρίζεται στη δική του αυτήν, αλλά να επιστηρίζεται στη σοφία εξ όλης της καρδίας του στον Κύριο. Σε αυτή τη σοφία, αδελφοί, να επιστηριζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Εν πάση τη οδή σου, λέει, αυτόν γνώριζε σε κάθε περιπάτημά σου, σε κάθε οδό σου, όπου και να βρίσκεσαι δηλαδή, πάντοτε να γνωρίζεις τον Κύριο. Και τι, και αυτός θέλει, λέει, διευθύνει τα διαβήματά σου. Αυτός θα μας οδηγεί στο περιπάτημά μας μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και το πνευματικό, αλλά πολλές φορές, αδερφοί, και το φυσικό, Όταν πας να κάνεις κάτι, μια αγορά ή οτιδήποτε, αδελφοί, όταν έχεις τη σοφία του Θεού, όταν πας ρωτάς τη σοφία του Θεού, έρχεται ο Θεός και οδηγεί τα διαβήματά σου, τις κινήσεις σου δηλαδή πάνω σε αυτή τη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, αδελφοί. Βέβαια, ο Θεός λέει και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος βέβαια είναι ελεύθερος, έχει βούληση να διαλέξει. Βεβαίως. Και μας δίνει ο Θεός τη σοφία να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Δεν είναι, αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά καλό είναι και καλύτερο είναι να ρωτάμε τον Κύριο. Κύριε, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Σκοπεύω αυτό να κάνω. Εσύ τι λες, θα με ευωδώσεις, θα με ευλογήσεις, το θέλεις και εσύ, Κύριε? Να ρωτάμε, αδελφοί, τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Γιατί? Για να οδηγείτε τα βήματά μας, να διευθύνονται, αδελφοί, τα διαβήματά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε με τη σοφία του Κυρίου. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε λέει, μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, ξανά το λέει, μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου. Φανταζόμαστε, πολλές φορές οι άνθρωποι φαντάζονται.
είμαι μεγάλος, είμαι τρανός, έχω σοφία, έχω φτιάξει, έχω ράνει και αν δεν ήμουν εγώ δεν θα ήταν άλλος, μετά από μένα το χάος, λέμε καμιά φορά, τα ακούμε αυτά, τα ακούγαμε στον κόσμο αυτά, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ελπίζω μέσα στην εκκλησία, ελπίζω στους χριστιανούς δεν τα λέμε αυτά, έτσι δεν αδελφοί, αλλά τι, μη φαντάζεσαι λέει σε αυτόν σοφόν, αλλά τι, φοβού των Κύριων, ξανά ευχαριστούμε τον Θεό, από εκεί θα καταλάβω ότι έχω σοφία, ότι αρχίζω και αποκτώ σοφία, όταν αρχίζω και φοβάμαι τον Κύριο αδελφοί, όταν αρχίζω και εκτελώ και κρατώ τις εντολές του Κυρίου και έκλεινον λέει από κακού, να απέχουμε από κακό, βλέπουμε κάτι κακό, κάτι προετοιμάζουν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, ένα κακό πράγμα ή οτιδήποτε, να κλείνω, να φεύγω, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, δεν θέλω να το κάνω εγώ αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμάμαι αδελφοί μια περίπτωση δικιά μου, όταν δούλευα στην προηγούμενη τη δουλειά, αδελφοί που είχαμε μεγάλη αποθήκη με ανταλλακτικά θα έλεγα, με διάφορα πράγματα που χρειάζεται μια κουζίνα, αδελφοί που τα χρειαζόμασταν, αλλά έπρεπε να τα δηλώσουμε. Χρειάζομαι γι' αυτό τον πελάτη, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μας τα δίνανε, τα έγραφαν και τα βάζαμε στο φορτηγό και φεύγαμε. Ήταν ένας άνθρωπος, αδελφοί, που κάποια στιγμή χρειαζόταν κάτι. Αδελφοί, μου λέει Δημήτρη, λέει, θα μου κάνεις μια χάρη. Λέω τι. Λέει αφού και εσύ πας λέει σε εκείνο το γκάγκ λέει, που θα πάρεις, δεν παίρνεις λέει καμιά 5-6 και για μένα λέει να τα βάλω λέει για μένα. Στο δικό μου λέει το φορτηγάκι. Λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέει γιατί. Λέω εγώ θα πάρω για μένα γιατί δηλώνονται αυτά. Δεν μπορώ εγώ να τα. Και μου λέει α ναι, ξέχασα λέει, ξέχασα. Ναι, εσύ δεν μπορείς λέει να κλέψεις. Εγώ δεν το μίλησα ποτέ για τον Κύριο. Ποτέ δεν βρέθηκα. Αλλά φαίνεται, είδε, άκουσε, δεν ξέρω. Αδελφή, αλλά μου έκανε εντύπωση τη λέξη που είπε. Α ξέχασα, εσύ δεν μπορείς να κλέψεις. Λέω γιατί θες να κλέψεις, του λέω. Όχι ακριβώς μου λέει, αλλά να τα έχω λέει καβάντζα λέει, στο αμάξι μου και άρχισε εκεί να μου λέει, μα μου. Λέω τέλος πάντων, λέω μη με μπλέξεις εγώ και έκλεινε λέει από κακού. Φύγε. Λέω όχι, μη με ανακατεύεις, του λέω. Κάνω ό,τι θέλεις, εγώ φεύγω, του λέω. Κάνω ό,τι θέλεις, εγώ φεύγω από εδώ, λέω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παραδείγματα και φαίνεται μέσα στη ζωή μας πολλές φορές, αδελφοί, τι, να μας δοκιμάζει ο Θεός πάνω σε τέτοια. Πώς θα σταθώ, πώς θα σταθείς, αδελφέ. Πρέπει να σταθώ σοφός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε, τι ωραία το λέει, τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου. Θα έρθει θεραπεία μετά στον άνθρωπο, στα νεύρα του ανθρώπου. Ποια νεύρα, μπορεί να είναι τα νεύρα τα φυσικά εδώ που μας πονάνε εμείς, νεύρα που λέμε. Με πονάει το ένα το νεύρο, πονάει το άλλο, πιασμένο νεύρο. Μπορεί να έρθει ίαση. Αλλά ίαση στα νεύρα τα πνευματικά, αδελφοί. Ίαση στα νεύρα αυτά, αδελφοί, που καμιά φορά λέμε είμαι πολύ νευρικός. Νευριάζω εγώ εύκολα, αδελφέ. Έχεις ασθένεια. Έχω ασθένεια άμα νευριάζω πολύ, Γιατί εδώ λέει ίαση στα νεύρα σου, Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται θεραπεία από τη σοφία του Θεού, αδελφοί. Και μυέλωση λέει εις τα οστά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που συζητάω πολλές φορές, αδελφοί, στο νοσοκομείο με τους γιατρούς. Λέω τι κακό μπορεί να φέρει, λέω, το στρες. Τα νεύρα. Στα γερμανικά λέμε το Aufregung, αυτό. Το να νευριάζεις, να κάνεις πόπο, λέει, έχει πεινιέτσι, Aufgeregt, είμαι τώρα νευριασμένος. Λέει πάρα πολλά, μου λέει Δημήτρη, Έως λέει, μέχρι λέει και καρκίνο λέει, μπορεί να φέρει. Γιατρικά, η επιστήμη το λέει αυτό. Ευχαριστούμε το λέω. Πόσο πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να τα αποφεύγει όλα αυτά και να έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του. Αυτό είναι τα γιατριά μας. Η ειρήνη του Θεού, αδελφοί. Η ταραχή των ανθρώπων. Αλληλούια. Και όλα αυτά τα γεγονότα που ακούμε, που βλέπουμε, δεν φέρουν ειρήνη στην ψυχή μας, αδελφοί. Φέρουν ταραχή. Φέρουν, αδελφοί, ξέρω εγώ, πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Και αρχίζει και βλέπετε, ακούμε πολλές φορές, άλλος που παθαίνει με ένα στρες, αγχώνεται, αρχίζει το στομάχι του. Άλλον του αρχίζει το κεφάλι του. Αυτά είναι καμπανάκια, αδελφοί, του σώματός μας. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Και όταν πάσχει το ένα, αδελφοί, συμπάσχει και το άλλο. Αυτά μαζί πάνε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα μας να διατηρούμε την ειρήνη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη χαρά εν πνεύματι Αγίου. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί. Αυτό θέλουμε. Αυτό θα αγωνιστούμε να κάνουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και τελειώνουμε, αδελφοί. Τι μα λέει το Κύριο από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλουν σε εμπληστεί εις τα αποθήκες σου από αυθονίας και ειλινή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θέλουν σε εγχυλήσει από νέο ίνου.
Και πράγματι, αδελφοί, είναι μια ωραία προτροπή, μια ωραία συμβουλή να τιμάμε τον Κύριο από αυτά που λέει τον υπαρχόντο σου, εδώ λέει. Άμα σκεφτούμε όμως σήμερα, αδελφοί, είναι δικά μας τα υπάρχοντά μας. Είναι δηλαδή δικά σου, αδελφέ, τα απέκτησες από μόνος σου. Βεβαίως θα πει κάποιος, σηκώνομαι το πρωί στη δουλειά, κάνω το ένα, κάνω το άλλο, κάνω οικονομία, αμήν. Για πάνε όμως πιο βαθιά, πώς μπορώ και τα κάνω όλα αυτά, αν η χάρη του Θεού, αν η σοφία του Θεού δεν μου δώσει υγεία. Πού το πάμε αυτό? Νομίζουμε πολλές φορές, κάνω, φτιάξω, έκανα, αδελφέ, ωραία, μην δόξα, δώσε τη δόξα στο Θεό, αλληλούια. Γιατί? Γιατί ο Θεός σου δίνει υγεία, σου δίνει κουράγιο, αδελφοί. Πολλοί άνθρωποι θα θέλανε να έχουν υπάρχοντα, να φτιάξουν, να ράνουν, αδελφοί, αλλά άμα δεν έχουν υγεία, άμα είναι κατάκητοι στο κρεβάτι, πώς, αδελφοί, δεν είναι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη σοφία του, αδελφοί, ότι είναι αυτή που μας διδάσκει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, τίμα, λέει, τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου. Και βλέπουμε ότι εκεί πέρα στις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί, όταν φωνάξανε τον Πέτρο για τη Δορκάς, τι έκανε αυτή η κοπέλα, δείξανε αυτό έργο της. Σε παρακαλούμε, λέει, Πέτρο, ανέστησε προσευχή σου. Να, σου δείξουμε, λέει, και τα έργα αυτά που έκανε, που έπλακε, που έφτιαχνε για τις χείρες, για τις γυναίκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έκανε έργο δηλαδή. Και έτσι τιμούσε από τα υπάρχοντά της η Δορκάς τα αδέλφια, τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λέγανε εκείνη την ώρα οι άνθρωποι αυτοί. Και ξέρουμε βέβαια, ο Πέτρος τους έβγαλε όλους. Πήγε εκεί στη Δορκάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσευχήθηκε και επανήλθε στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, είναι ωραία να μπορούμε, όσοι μπορούμε, αδελφοί, να τιμάμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, μα πώς από τα υπάρχοντά μου θα τιμήσω τον Κύριο? Έχει ανάγκη ο Κύριος, αδελφοί, τα υπάρχοντά μας? Έχει ανάγκη ο Κύριος, αδελφοί, ξέρω εγώ, ό,τι και να έχουμε, να μην πούμε τέλος πάντων, πώς θα τον τιμήσουμε τον Κύριο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ξεκινήσουμε, αδελφοί, και έτσι τιμώ τον Κύριο από τα υπάρχοντά μου. Όταν τιμώ, αδελφέ, τον πλησίον μου. Όταν τιμώ τον αδελφό μου. Όταν πραγματικά υπερετώ, αδελφοί, την Εκκλησία του Χριστού και ακόμα πιο βαθιά, ακόμα και τον εχθρό μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε έρχεται ο λόγος αυτός. Ποιος? Πότε, Κύριε, σε είδαμε γυμνό και δεν σε ενεδύσαμε? Πότε σε είδαμε, Κύριε, πεινασμένο και δεν σε πεινάσαμε? Πότε σε είδαμε, Κύριε, άρρωστο και δεν σε περιθάλψαμε, δεν ήρθαμε να σε επισκεφτούμε? Τι ωραία το λέει ο Χριστός. Αυτά, το μικρό τούτον, όσα δεν κάνατε, αυτό είναι σαν να το μην το κάνετε σε μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι τα συγκρίνει ο Θεός. Έτσι μας τα λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Έτσι θα τιμήσω τον Κύριο. Βέβαια, αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό, η προσωπική μας επαφή με τον Κύριο είναι κάτι άλλο. Θα πάω στα γόνατα, θα προσευχηθώ, θα ενωθώ με τον Κύριο, θα τον τιμήσω τον Κύριο με την παρουσία μου, με το σώμα μου, με το πνεύμα μου, με την ψυχή μου, με την εξήτησή μου για το πρόσωπό του, αλληλούια. Αλλά συνεχίζουμε κιόλας τι, να τιμώ και να υπηρετώ την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και τότε, αδελφοί, ολοκληρώνεται, αδελφοί, αν πω επιτρέπετε αυτό το πακέτο, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που θέλει να μας διδάξει η σοφία του Θεού. Ο Κύριος, αδελφοί, πράγματι να μας βοηθήσει αυτό τον καιρό, να μας βοηθήσει όλους μας, αδελφοί, να μην λησμονούμε και να μην λησμονήσουμε, αδελφοί, τις εντολές του Κυρίου. Να τα χαράξουμε μέσα στις καρδιές μας και να αγωνιστούμε, αδελφοί, όσο πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, πάνω σε αυτά. Στη σοφία του Κυρίου μας, στο φόβο του Κυρίου μας, στο να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους, αδελφοί, στο να μπορούμε να συγχωρούμε ένας τον άλλον. Πράγματα, αδελφοί, που τα μαθαίνουμε από τον υπιαγωγείο, το πνευματικό αυτό, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία. Κι όμως, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει, νομίζοντας πολύ σοφία μέσα από το λόγο του Θεού, τα ξεχνάει ίσως αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ξεχνάει? Να συγχωρεί, να ελεεί. Μπορεί να το ξεχάσουμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό πάντοτε θέλουμε να ερχόμαστε στα απλά και πρώτα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μία εντολή, όχι ναι, αν λέει ο Ιωάννης στην επιστολή την πρώτη, μια εντολή που ήδη την έχει πει ο Κύριος, γιατί αγαπάτε αλλήλους. Αμήν, αδελφοί, να αγαπάμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις, όσο μπορεί ο καθένας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν μιλάμε να είμαστε, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ο καθένας κατά τη δύναμη, ο καθένας κατά την δοθήσα χάρη, λέει στον καθένα, όπως λέει.
Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έτσι, αδελφοί, ο Θεός να μας σοφίσει όλους και πρώτον εμέναν βέβαια, με τη χάρη του Θεού, όλους να μας δίνει σοφία, αδελφοί, και να πραγματικά να εντρυφήσουμε πάνω σε αυτό το εδάφιο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.